Γεια! Σιούπι! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του VPTV. Όσο και να λέμε, ό,τι και να λέμε, το καλοκαίρι πλησιάζει, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Βέβαια. Και το VPTV είναι εδώ για εσάς. Το ταμπού ξενέρι είναι πάρα πολύ απλό. Η Ολυμπία σχεδιάζει κάτι στο χαρτί και μετά προσπαθεί να μας το περιγράψει και εμείς προσπαθούμε να το σχεδιάσουμε. Όποιος το κάνει πιο κοντά σε αυτό που έφτιαξε η Ολυμπία είναι και αυτός που κερδίζει τον πόντο. Στους τρεις πόντους έχουμε έναν νικητή. Πάμε, Ολυμπία, ξεκινά. Ωραία. Πάρε το χρόνο σου, συγκεντρώσου. Πάμε να συγκεντρωθούμε και εμείς όλοι μαζί. Δεν βλέπουμε, δεν κάνει να βλέπουμε. Τι κοιτάω εσένα. Συγκεντρωθείτε λίγο. Οπότε δεν πρέπει να βλέπετε την Ολυμπία. Συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Αυτή τα σκάνω. Ξεκινά. Ξεκινά η Ολυμπία. Πες τι. Ναι. Μια βίδα. Ωραία. 29 δευτερόλεπτα το κάνουμε. Όποιος το κάνει καλύτερα πρέπει να πάρει τον πόντο. Εσύ να κρίνεις, να δείξω εγώ τη δικιά μου βίδα, παιδιά. Για δείξε. Εκτός από αυτή που έχω μία στον εγκεφαλό μου, είναι και αυτή εδώ. Η βίδα του νικητή είναι αυτή, δεν εστιάζει, δεν με νοιάζει. Και αυτή είναι το Βασίλη. Τώρα μπορούμε να τη δείξουμε στην Ολυμπία. Για να δω, Βασίλη, τη δικιά σου. Δείξε. Δεν ξέρω, έκανα... Α, έκανε κάτωψη, πλάγια. Πρόσωση, γραμμή προσχέδικα. Ωραία. Κινήθηκα. Ποιος κερδίζει, θα λέω. Ποιος κερδίζει. Να σας πω για μένα, ο Τίτος. Δεν ξέρω. Συστή. Και του Βασίλη είναι πολύ καλό. Και του Χριστόφορου και τον είδα πως το σχεδιάζει. Αλλά είναι πολύ πρόχειρο αυτό το μεγάλο. Αλλά μπράβο. Πήγαμε τζάμπα κατά τεχνικό, κύριε μου. Λοιπόν, με λίγα λόγια, τον πρώτο πόντο τον κερδίζει ο Τίτος. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Είναι το τριαντάφυλλο από την Πεντάμορφη και το Τέρας, έτσι όπως το δείχνουμε. Καλώς. Για δείξε μας. Α, έτσι να δείξουμε εμείς. Αυτό είναι το καταπληκτικό δικό μου τριαντάφυλλο. Δεν τα κατάφερα καλά. Ωραίο πράγμα το παίρνει. Το παίρνεις πολύ καλό. Όχι, δεν ξέρω. Σαν μικρό είναι. Καλά εσύ. Μ' αρέσει όμως που έχει πράγμα. Μ' αρέσει. Για πες ποιος κερδίζει. Για να δείτε τι είναι. Νομίζω πιο κοντά σε αυτό που σκεφτόμουν είναι του Βασίλη. Για να δούμε το σκεφτόμουν. Το δικό μου μετά μου ήρθε να το κάνω έτσι. Αλλά είναι σαν βιτρό του Βασίλη, είναι πολύ πιο γραφιστικό και μ' αρέσει. Εγώ γι' αυτό το κάνω. Δηλαδή παίρνει τον πόντο Βασίλη. Ναι. Παιδιά, μόνο εγώ δεν έχω μαζέψει ούτε ένα πόντο. Ανταλλάζετε χαρτί Α4 με Audi. Το έχει το βλέπει κάθε μέρα. Α, ναι, γι' αυτό το κάνω. Έκλειψα. Όλα καλά. Όλα καλά με το που πήγες εσύ. Είναι, πες γρήγορα. Είναι η Τζέσικα Ράμπι. Περίμενε, μην ξεχνάτε. Τι θα κάνεις, θα κάνεις να δεις την Τζέσικα Ράμπι. Όχι, δεν ξεχνάτε το χρόνο. Ποια είναι η Τζέσικα Ράμπι. Από πού, από ποιο τέτοιο. Λούνι Τιούνς. Α, Λόλα Μπάνι. Όχι. Ναι. Έλα να κάνω άλλο. Όχι, πες μας. Πες μας ποιο είναι. Έλα μωρέ, αυτή που είναι έτσι, το να το φύγει. Α, κατάλαβα ρε, εκεί είναι. Πρέπει να κάνουμε όλο το σύμβολο το κεφί. Όχι, την έχω κάνει πριν. Ωραία, πάμε. Οπό, και δεν είναι η Τζέσικα Ράμπι, η Τζέσικα Μπάμπης είναι, θέλες. Στο. Καλό. Έλα, λίγο το δικό μου. Στα γέλια. Αυτή ήταν η πιο φιλότιμη προσπάθεια που μπορούσα να κάνω.
Δεν είμαι καλό σίγουρο σε φωτογραφίε, τα έλεγε κανεί. Τι είναι αυτό το άνοιγμα εκεί. Αυτό κέρδισε. Αυτό αντιπροσωπεύει, εντάξει. Περιμένετε, δεν έχω ξέρει τίποτα. Το μυαλό μου είναι κενό. Και τώρα έκανα τον Μάθιου Μακόνακι. Τρία. Δεν ξέρω και τις γνώσεις από ταινίες. Ένα. Πάμε. Έχεις ένα λεπτό. Α, ναι, πες μας. Πόσο καράκι. Τι έκανα, τι έκανα. Λοιπόν, είναι λίγο άρρωστος ο δικός μου. Ο δικός μου είναι λίγο άρρωστος. Με αυτά που κάνω δεν μπορώ, συγγνώμη. Καλώς. Είχε λίγο ηλαρά ο δικός μου. Εγώ μπορώ να τον κάνω πολύ καλύτερα, αλλά δεν φτάνει ο χρόνος. Για να τον δω. Εγώ πολύ καλύτερα. Μέχρι και τον κόμμα σου γκαράκι. Τι είναι αυτό ρε Ζάρι. Για να δω. Ζάρι. Για να δω τα δικά σου. Διαφανές Ζάρι. Στο Ζάρι θα κέρδει στο σίγουρα. Για να δούμε και το δικό σου. Δεν πρόλαβα. Για να δω. Μοιάζουν οι δικοί μας. Δύο. 2-1-1. Δεν αξίζει να κερδίσει ο Ραβατζής. Ναι. Και περνάμε στο επόμενο. Επόμενο είναι... Είναι ο Άρτου Ντίκου. Τέλεια. Κιόλας. Λοιπόν, να σας δείξω παιδιά... Θα κάνω μπόνους στο C3PO. Λοιπόν, αυτό είναι το καταπληκτικό δικό μου ρομποτάκι. Είμαι σίγουρος ότι έκανα την άντε. Όχι, το έχω δει, ρε. Είναι πολύ παρόμοιο. Ναι, ρε. Δεν είναι. Συγγνώμη. Να, ορίστε. Α, όχι. Εντάξει, γιατί. Αλλά είναι ενδιαφέρον το κάτω, η τροχαλία που έχεις κάνει. Ναι, το έχω κάνει σαν ελπίστρια. Για πες. Με του Βασίλη. Για να δεις. Σαν τα πάση. Έτσι έκανε. Την κεραία δεν ξέρω που βρήκε. Μόλις είδε τη ζωγραφιά του Βασίλη, έκανε αυτό. Λοιπόν, το Τίτος, το πρέπει γιατί είναι πιο άκυρο. Αλλιά. Τι άμα έχεις κάνει το παράκι, θα κέρδεις το δικό σου. Πάμε. Εγώ. Κοιτάς. Δεν κοιτάω, ρε. Θα μας πει τώρα. Τρία, δύο, ένα. Πες μας. Είναι ένα μπολτοκάνι. Ένα τι. Τι. Βασικά ένα μπόξερι. Ήθελα να κάνω μου φάσα. Ένα κίνη μπόξερι. Τέλος, 40 δευτερόλεπτα είχαμε. Λοιπόν, τέλος. Ωραίο το. Σταμάτα. Έξι. Λοιπόν, εγώ. Παιδί. Έκανα αυτό το τέρας. Και αυτά από κάτω που βλέπετε είναι τα σάγια που τρέχουν. Έπεσα. Όλοι κάναμε τα σάγια. Πάνε, δείξτε. Δείξτε. Αυτά. Εγώ γιατί έκανα ολόφιλο σκύλο. Η προσπάθεια. Για να δω τι έκανα. Ένα τέρας. Για να το δω. Ελεφαντάκι. Αυτό θα μπορούσε να μην στοιχιώνει. Είναι πιο κοντά σε όλα. Σε όλα, ισχύει. Ναι, δεν ξέρω. Άμα κερδίσει αυτό για το Μουφάσα, παρετούμε. Κοίτα, κανονικά δεν κερδίσει κανένα, αλλά με σένα. Το δικό μου είναι αυτό. Ούτε αυτό είναι Μουφάσα. Ένα, είναι πιο κοντά όμως. Σε σκύλο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω θα πω το Τίτου προσωπικά, αλλά και αυτό είναι κοντά. Ο Τίτος είναι ο μεγάλος, σε ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Κέρδισε δύο γυαλατζί, μια μικρή βίδα και ένα Μουφάσα. Το πάρεις ένα τρένο. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του UPTV. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να κάνουμε εξαιρετικές ζωγραφιές
μόνο για εσάς. Μας εκπαίδευσε η Ολυμπία. Η οποία φέτος θα είναι στην ομάδα ψυχαγωγίας της Ubicam. Οπότε νομίζω ότι θα μας κάνει και άλλα καταπληκτικά πράγματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, οι αιτήσεις των στελεχών τελείωσαν, αλλά σε λίγο καιρό ξεκινάνε οι εγγραφές και για τα προγράμματα του ΑΕΔ, αλλά και για κανονική εγγραφή στην κατασκήνωση. Γενικά, περιμένουμε κάτω από αυτό το βίντεο comments για το ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι, ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι το θέμα της φετινής γιορτής της κατασκήνωσης. Ακούμε τις προτάσεις σας, τις αξιολογούμε. Ήδη η πρόταση που έκανε ο Τζόρνταν, που ήταν η πρόταση του Τίτου που του την είπε ο Άκης, είναι ο Ρομπέντο Δασόν. Ήταν 100% δικιά μου. Περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας προτάσεις με χιούμορ, σοβαρές, ό,τι θέλετε. Θα μαζέψουμε πολλές προτάσεις και να φτιάξουμε μια παράγραφο. Έλα. Έλεος. Και δεν ξεχνάμε, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. UPTV. Εδώ που βλέπετε αυτό το βίντεο λοιπόν. Γεια σου UP. Γεια σου UP. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σου UP.